Α είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητά αδέλφια. Με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να διαβάσουμε από την σελίδα 529 τον ψαλμό ΛΑΜΔΑ ΖΙΤΑ, ψαλμός 37. Διαβάσουμε από το 1 μέχρι το 11, <coughs> σελίδα 529, ψαλμός ΛΑΜΔΑ ΖΙΤΑ, 307ος ψαλμός, και θα διαβάσουμε από την αρχή μέχρι και το 11 εδάφιο. μία αγανάκτη δια τους πονηρευομένους, μη δε ζήλευε τους εργάτας της ανομίας, διότι ως χόρτος ταχαίως θέλουσι κοπή και ως χλωρά βοτάνη θέλουσι καταμαρανθή. Έλπιζε επικύριον και πράτε το αγαθόν, κατοίκη την γήν και νέμου την αλήθειαν, και εφραίνου εν Κυρίω και θέλει δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. Ανάθεση τον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν, και Αυτός θέλει ενεργήσει και θέλει εξάξει ως φως την δικαιοσύνη σου και την κρίση σου ως μεσημβρίαν. Αναπάβου επί των Κύριων και πρόσμενε Αυτόν. Μη αγανάκτη δια των κατεβοδούμενων εντιοδό αυτού, δια άνθρωπο πράτοντα παρανομίας, παύσον αποθυμού και άφες την οργήν. Μη δόλος αγανάκτη ώστε να πράτης πονηρά, διότι οι πονηρευόμενοι θέλουν συνεξολοθρευθεί οι δε προσμένοντες των Κύριων, ούτε θέλουσι κληρονομήσει την γη, διότι έτη μικρόν και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει και θέλεις ζητήσει τον τόπον αυτού και δεν θέλει ευρεθεί. Η πραΐς όμως θέλουσι κληρονομήσει την γη και θέλουσι κατατριφά εν πολύ ειρήνη. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, διότι ο λόγος του Θεού μέσα από αυτά τα εδάφια μας δείχνει δρόμο μας προτείνει τρόπο ζωής. Τρόπο ζωής παρόμοιο με αυτόν τον οποίον περπάτησε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, πάνω σε αυτή τη γη. Και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι αυτά τα λόγια είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη από τον Δαβίδ, αυτός ο ψαλμός, γράφεται. Πράγμα που δείχνει ότι το Πνεύμα το Άγιο και το θέλημα του Θεού είναι το ίδιο διαχρονικά σε όλες τις εποχές, ακόμα και επί εποχής όπου ίσχυε ο Μοσαϊκός Νόμος, το πνεύμα του Χριστού είναι αυτό το οποίο αναφέρεται μέσα σε αυτά τα εδάφια και αυτό ακριβώς τον τρόπο ζωής ζητούσε τότε, από τότε ήδη ο Κύριος και βέβαια ακόμα περισσότερο σήμερα στην Καινή Διαθήκη ζητάει από το λαό του. Από τα παιδιά του τα οποία τα έχει αναγεννήσει και τα έχει επισκεφθεί με το πνεύμα το Άγιο δεικνύει τρόπο ζωής. Και είναι απαραίτητες αυτές οι οδηγίες, τις οποίες ο Λόγος του Θεού μας τις παραθέτει εδώ πολύ αναλυτικά και τις παραθέτει διότι ακριβώς ο Κύριος ξέρει τι αντιμετωπίζουμε και τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς με τη χάρη του Θεού, ως ελεημένοι του Ιησού Χριστού, έχουμε πάρει την απόφαση να αποχωριστούμε από τον κόσμο, έχουμε πάρει την απόφαση να πορευτούμε μία οδό αγιασμού, να αγωνιστούμε αυτόν τον καλό αγώνα σε αυτή τη στενή οδό... και την στενή πύλη η οποία οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό αυτόματα έρχεται να βάλει ανάμεσά μας μία διαφορά απέναντι στον κόσμο. Διότι ο άνθρωπος του Θεού καλείται να ζήσει ως πρόβατο. Ενώ έξω στον κόσμο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Χριστό... προς μεγάλη τους δυστυχία βέβαια... και να προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει έλεος σε όλους τους ανθρώπους... Μη γνωρίζοντα τον Χριστό, μην έχοντα ε, καμία ασφάλεια, μην έχοντα όμω και καμία προσδοκία αλλά και κανένα φρένο, κανένα φραγμό, έχουν δημιουργήσει και έχει σχηματιστεί σήμερα, όπω ξέρουμε πάρα πολύ καλά και βλέπουμε καθημερινά γύρω μα, ένα κόσμο αδικίας. Αδικία η οποία είναι αφόρητη πάρα πολλέ φορέ, και η οποία βέβαια αγγίζει και εμά, ω ανθρώπου που ζούμε μέσα στον κόσμο. Και μάλιστα, ίσως εμείς να αισθανόμαστε ότι από αυτήν την αδικία η οποία υπάρχει στον κόσμο, καταβαρινόμαστε ακόμα περισσότερο, διότι δεν μπορούμε κατά κάποιο τρόπο, δεν μας επιτρέπεται κατά κάποιο τρόπο να αντιδράσουμε όπως αντιδρούν οι άνθρωποι του κόσμου απέναντι στην αδικία, διότι ο Λόγος του Θεού μας καλεί να είμαστε πρόβατα. Και τα πρόβατα ούτε δαγκώνουν, ούτε χτυπούν, ούτε φωνάζουν με άσχημα λόγια, το μόνο που ξέρουν να κάνουν τα πρόβατα είναι να βελάζουν, να φωνάζουν τον πιμένα τους, να είναι μέσα στο κοπάδι, να τον ακολουθούν και σε αυτόν να αναζητούν την ειρήνη και την ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, καλείται να ζήσει ο άνθρωπος του Θεού. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια την οποία πρέπει να την κατανοήσουμε και όσο προχωράμε με τον Κύριο να την κατανοούμε ακόμα περισσότερο. Διότι ο στόχος του εχθρού είναι μέσα από τέτοιες καταστάσεις που βιώνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, να προσπαθήσει να ξεσηκώσει από μέσα μας στοιχεία του παλαιού ανθρώπου, τα οποία θα έπρεπε να τα έχουμε εγκαταλείψει, αλλά όμως να που όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια αδικία και πάλι θυμώνουμε, ξεσηκωνόμαστε, μπορούμε να πούμε κάποια κουβέντα παραπάνω, να κάνουμε κάποια ενέργεια η οποία δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, να παγιδευτούμε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και τελικά να καταλήξουμε να χάσουμε προς όραν την παρουσία του Θεού και λέω προς όραν διότι ο ειλικρινής άνθρωπος του Θεού που επιθυμεί να αγωνιστεί τον καλό αγώνα θα το αντιληφθεί αυτό σύντομα και θα επιστρέψει, θα μετανοήσει και ο Θεός πάλι θα τον επισκεφθεί. Αλλά όμως εδώ ο Λόγος του Θεού μας δείχνει τον δρόμο ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε διαμέσου αυτού του κόσμου της αδικίας νικητές. Και υπάρχουν μέσα στη Γραφή πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι βίωσαν την αδικία θα λέγαμε, μέσα στο πετσί του. Υπάρχει το βιβλίο του Αβακούμ, στο οποίο διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο, ο άνθρωπος αυτός, ο προφήτης, να φέρνει το παράπονό του ενώπιον του Θεού, διότι υφίσταται μία κατάφορη αδικία, μία πάρα πολύ μεγάλη αδικία. Και βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά και ο ίδιος ο προφήτης, για να δικαιολογηθεί ότι εγώ δεν κάνω τίποτα, έρχομαι μπροστά στο Θεό να το φωνάξω, και αν διαβάσετε εκεί στο πρώτο κεφάλαιο του Αβακούμ, λέει: Έω πότε, κύριε, θελοφωνάζει προς σε αδικία. Θέλω βοά και εσύ δεν θέλει απαντά. Έρχεται με ένα παράπονο. Ζητάει από το Θεό να επέμβει. Ζητάει από το Θεό να τον δικαιώσει μπροστά στου ανθρώπου. Ζητάει από τον κύριο να εκδικάσει την υπόθεσή του. Διαβάζοντα όμω τη συνέχεια του βιβλίου του Αβακούμ, βλέπουμε ότι ο Θεό δεν κάνει τίποτα από αυτά. Συνεχίζει να επιτρέπει τι αδικίε που υφίσταται το ίδιο περιβάλλον δεν αλλάζει το περιβάλλον του Αβακούμ, αλλά έρχεται να αλλάξει την καρδιά του Αβακούμ. Για να μάθει να ζει μέσα σε αυτή τη στενή και τεθλιμένη οδό, ω πρόβατο για να μπορέσει να φτάσει στον ουρανό. Διότι αν πρώτο ο Ισού Χριστό υπέμεινε τι μεγαλύτερε αδικίε και πόνου πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ποιοι είμαστε εμεί οι οποίοι θα αρνηθούμε να σηκώσουμε έναν τέτοιο σταυρό και να θέλουμε να ζήσουμε μια χριστιανική ζωή μέσα από ανέσει και να μην μα αγγίζει τίποτα καμία αδικία. Ο Θεό, λοιπόν, μα υπόσχεται ότι θα είναι ο ελευθερωτή μα. Αλλά πολλέ φορέ υπάρχουν και μονοπάτια, τα οποία πρέπει να τα περάσουμε. Διότι θα γίνει καλό στην ψυχή μα. Διότι θα κατανοήσουμε περισσότερο τον Θεό. Διότι θα γνωρίσουμε καλύτερα το χαρακτήρα του Χριστού και θα ομοιάσουμε περισσότερο σε αυτόν. Αυτό είναι ο λόγο που ο Θεό επιτρέπει μέσα στη ζωή μα και τι δυσκολίε και τι αδικίε και μα δίνει σαφεί οδηγίε το πώς να αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιστάσεις νικηφόρα. Λέει λοιπόν σε αυτό τον ψαλμό τον οποίο διαβάζουμε να μην αγανακτούμε για τους πονηρευόμενους ούτε να ζηλεύουμε τους εργάτες της ανομίας. Και αυτή η αγανάκτηση αναδύεται μέσα από τον άνθρωπο αυτή η ζήλια, δηλαδή ο ανταγωνισμός, η προσπάθεια να ξεπεράσω, να υπερβώ τον άλλον ή να υπερβώ την κατάσταση η οποία με καταπιέζει, να πολεμήσω για αυτό, είναι συναισθήματα τα οποία πηγάζουν από την ανασφάλεια μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ακόμα και του χριστιανού, ο οποίος για κάποιο λόγο δεν βρίσκεται τόσο κοντά ή τόσο μέσα στην παρουσία του Θεού όσο θα έπρεπε, τόσο κοντά στον Κύριο ώστε να αισθάνεται αυτή την ασφάλεια που ο Κύριος παρέχει εν μέσω της τρικυμίας και όταν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ασφάλεια, δηλαδή δεν βρίσκεται κοντά στον Θεό, γι' αυτό δεν αισθάνεται ασφάλεια, τότε αυτή η έλλειψη τον οδηγεί στο να αντιδράσει. Αισθάνεται την ανάγκη να υπερασπιστεί ο ίδιο τον εαυτό του, να πολεμήσει, να γανακτήσει, να φωνάξει, να διεκδικήσει. Όμω ο λόγο του Θεού έρχεται να μα πει κάτι εντελώ διαφορετικό από αυτό που η κοινή ανθρώπινη κοσμική λογική υπαγορεύει. Μην αγανακτεί, λέει, για του πονηρευόμενους. Μην ζηλεύει του εργάτε τη ανομία, μην προσπαθεί να του ανταγωνιστεί ή μην ζηλεύεις αυτά τα οποία κατορθώνουν αυτοί να αποκτήσουν με του πονηρού τρόπου μέσα από την αμαρτία, την αδικία και την ανομία την οποία ζουν. Πράγματι, εσύ ως χριστιανός μπορεί να υποφέρεις. Μπορεί να στερείσαι, να αδικήσαι, διότι επιλέγεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Θα μπορούσες και εσύ να πλώσει το χέρι σου και να αρπάξεις, να αδικήσεις τον άλλον, για να ζήσεις και εσύ λίγο καλύτερα. Αλλά όμως ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού και επομένω είσαι σε έναν αγώνα να μην το κάνεις αυτό, αυτό όμω ο αγώνα, αυτή η προσπάθεια συμμόρφωση με το θέλημα του Θεού, ευαρέστηση του Θεού, έχει αυτό το κόστο. Ο άνθρωπο του Θεού να αισθάνεται μια θλίψη, να αισθάνεται ότι στερείται, να αισθάνεται ότι, άχ, να μπορούσα κι εγώ να το έκανα αυτό, θα ζούσα πιο καλά, θα πέρναγα πιο καλά. Και αρχίζει λοιπόν να αγανακτεί για την κατάσταση αυτή και να ζηλεύει ίσω του εργάτε τη ανομία. Όμω, ο λόγο του Θεού έρχεται εδώ, πάρα πολύ ωραία και εύστοχα να μας υπενθυμίσει την κατάληξη αυτών των ανθρώπων. Λέει, ως χόρτος ταχαίος θέλουσι κοπή και ως χλωρά βοτάνη θέλουσι καταμαρανθεί. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ζουν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την κοσμοθεωρία του ότι πρέπει να αρπάξουμε για να ζήσουμε, να δικήσουμε, να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο, αν πας με το σταυρό στο χέρι θα χαθείς, λένε. Αυτοί οι άνθρωποι, η ευτυχία τους τα πλούτη του, τα υπάρχοντά του, αλλά και οι ίδιοι έχουν μια ημερομηνία λήξη. Είτε ζήσουν λίγα χρόνια, είτε ζήσουν περισσότερα χρόνια, τελικά, συμπερασματικά και ενώπιον βέβαια του Θεού και σε σύγκριση με την αιωνιότητα, όλα αυτά είναι ένα μηδέν. Είναι σαν ένα χορταράκι το οποίο φυτρώνει για λίγο στην άκρη του δρόμου, μια χλωρά βοτάνη και μετά από λίγο το χτυπάει ο ήλιο και μαραίνεται. Ζει για λίγο καιρό και μετά πεθαίνει. Έτσι είναι η πραγματική άποψη αυτών των ανθρώπων και των καταστάσεων. Πράγματα τα οποία το δικό μας μυαλό δεν μπορεί να τα συλλάβει, αλλά ο Λόγος του Θεού ως φως έρχεται αυτά να μας τα αποκαλύψει και να μας πει «Κατάλαβε, παιδί μου, ή έμου μου, θυγατέρα μου, ότι αυτοί οι οποίοι σε οδηγούν στον να να ζηλεύεις, να αισθάνεσαι άσχημα, να θλίβεσαι, είναι ένα χορταράκι που σε λίγο θα κοπεί, μια χλωρά βοτάνη που σε λίγο θα μαραθεί, ενώ εσύ, εάν στηριχθεί πάνω μου, Εάν μείνει στο λόγο μου, υπομένοντα το κόστο και τι συνέπειε, δεν είσαι ένα χορταράκι, αλλά είσαι ένα χρυσάφι, ένα πολύτιμο λίθο ενώπιον του Θεού, ο οποίο θα υπάρχει στον αιώνα. Ο οποίο στο τέλο των αιώνων θα βασιλεύσει στου αιώνα των αιώνων. Δηλαδή, ο άνθρωπο ο οποίο δέχεται να υποστεί αδικία χάρη του Χριστού, στην πραγματικότητα κάνει μια αιώνια επένδυση. Αυτοί οι οποίοι επενδύουν στα επί της γης, Κάνουν μια προσωρινή επένδυση, αβέβαιη και ανασφαλή. Αυτοί όμω οι οποίοι επενδύουν τη ζωή του στο να συμμορφωθούν με το θέλημα του Θεού και να υπομείνουν όλα αυτά, δηλαδή να ακολουθήσουν αυτόν τον σταυρικό τρόπο ζωή, τον οποίο ακολούθησε πρώτο ο ίδιο ο Χριστό, είναι αυτοί που κάνουν επένδυση στην αιωνιότητα. Και αυτή η επένδυση θα μείνει στου αιώνα των αιώνων. Γι' αυτό και ο λόγο του Θεού λέει ότι σε τέτοιε καταστάσει στρέψε την ελπίδα σου στο... στον κύριο και λέει στο τρία εδάφιο πώς πρέπει να ζει ο χριστιανός. Έλπιζε επί κύριον. Σε ό,τι συμβαίνει. Εσύ έλπισε στον Κύριο. Έλα ενώπιον του Θεού και πες Κύριε, σε παρακαλώ, εσύ ανάλαβε. Δώσ' μου ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Δώσ' μου δύναμη να υπομείνω αυτά τα οποία επιτρέπεις μέσα στη ζωή μου. Και εσύ ανάλαβε, Κύριε, γεννηθεί το, το, δικό σου το θέλημα. Όχι το δικό μου, όχι αυτό το οποίο εγώ νομίζω και πιστεύω ότι είναι καλύτερο, αλλά αυτό το οποίο εσύ, Κύριε, ξέρει ότι είναι καλύτερο για μένα. Γι' αυτό λέει έλπιζε επικύριον και πράτε το αγαθόν. Πότε πράτε το αγαθόν, όταν και οι άλλοι σου φέρονται καλά, όταν έχεις μια άνεση και όλα πάνε καλά. Όχι, αλλά πάντοτε πράτε το αγαθόν. Ακόμα και όταν ο άλλος με αδικεί, απάντησέ του με αγαθό. Όταν ο άλλος με κοροϊδεύει, με βρίζει, με, μου αρπάζει τα δικά μου, με τι να του απαντήσω. Απάντησέ του με αγαθό. Αυτό άλλωστε ο Κύριος είπε και στην Ιβιτουόρους ομιλία να μην εμποδίσει αυτόν ο οποίο έρχεται να σου αρπάξει. Από το αφαιρούντο το ημάτιο, δώσε του λέει και το χιτόνα. Και ο Απόστολο Παύλο στην προσδοκμένη επιστολή λέει να προσέχουμε να μην ανταποδίδουμε σε κανέναν κακόν αντικακού, αλλά να απαντάμε στου εχθρούς μα με το αγαθό. Και κάνοντα αυτό, λέει, θέλει σορεύσει άνθρακα πυρό επί της αυτού. Είναι μια απάντηση. Η ανταπόδοση αγαθού αντί κακού είναι μια ισχυρή απάντηση. Μια απάντηση φωτιά απέναντι στον άλλον. Όταν ο άλλο έρχεται να σε αδικήσει, να σε αρπάξει, να, να σου κάνει διάφορα πράγματα, η κοινή η ανθρώπινη λογική λέει και εσύ πάλεψε. Όρμησέ του, αρπαξέ του και εσύ, πάρε πίσω τα δικά σου. Και νομίζουν οι άνθρωποι, και εμεί πολλέ φορέ νομίζουμε, ότι αυτό είναι μια επίδειξη δύναμη, μια ισχυρή απάντηση. Αλλά όμω η πραγματικά ισχυρή απάντηση, μια απάντηση η οποία θα βάλει φωτιά στην καρδιά του, φωτιά στη συνείδησή του, είναι να το απαντήσει με αγαθό είναι να δεχθεί να υποστείς αυτά τα οποία σου κάνει και εσύ να του πει ο Θεό να σε ευλογεί και να του ανταποδώσει κάτι καλό. Αυτό μα λέει ο λόγο του Θεού. Πράτε λοιπόν το αγαθόν. Κατοίκη την γη και ναι μου την αλήθεια. Δηλαδή η νομή σου, η τροφή σου να είναι η αλήθεια. Διότι αυτή η αλήθεια θα φωτίζει την οδόν σου στο να ενθυμίσαι πάντοτε το πώς πρέπει να περιπατείς, διότι αυτή η αλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός είναι ουσιαστικά η υπενθύμηση του περπατήματο του ίδιου του Χριστού επί τη γη. Και αν αυτή η αλήθεια, μελετώντα το λόγο του Θεού, είναι ζωντανή μέσα μα και εμεί την νεμόμαστε, δηλαδή την τρεφόμαστε αυτή την αλήθεια, θα μπορέσουμε και να την ακολουθήσουμε. Και συνεχίζει στο τέσσερα εδάφιο, λέγοντα Εφραίνου εν κυρίω, και θέλει η δώσει τα ζητήματα τη καρδία σου. Ποια ζητήματα τη καρδία μου, Όλε τι επιθυμίε μου, ό,τι μου αρέσει, ό,τι μου ανέβει μέσα στην καρδιά μου, θα μου το δώσει ο Κύριος. Αυτό εδώ λέει ο Λόγος του Θεού. Να, αλλά πριν φτάσει όμως ο Λόγος του Θεού να πει ότι ο Κύριος θα σου δώσει όλα τα ζητήματα της καρδίας σου, έχει προηγηθεί μια πορεία του ανθρώπου του Θεού. Ο Κύριος θα δώσει τα ζητήματα της καρδίας του ανθρώπου, ο οποίος, όπως μας λέει ξεκινώντας από το τρία εδάφιο, έχει μάθει να στηρίζει την ελπίδα του στον Κύριο, έχει μάθει να ανταποδίδει πράτοντας πάντοτε το αγαθόν, έχει μάθει να κατοικεί με ησυχία κοντά στο Θεό και να τρέφεται από την αλήθεια. Έχει μάθει να εφραίνεται στον Κύριο, δηλαδή η χαρά του να είναι ο Κύριος. Όταν λέει ότι θα πάω να κάνω κάτι να ξεκουραστώ, να χαρώ, να χαλαρώσω, αυτό το κάτι το οποίο θα με ξεκουράσει, θα με χαλαρώσει, θα μου δώσει χαρά, να μην είναι καμία άλλη απασχόληση ή ψυχαγωγία, αλλά να είναι ο Κύριος. Τότε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ζει με αυτά τα στοιχεία, η καρδιά του... Το θέλημα της καρδιάς του έρχεται να ταυτιστεί με το θέλημα της καρδιάς του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται το πώς αισθάνεται ο Θεός. Και μέσα στην καρδιά του αυτά τα οποία επιθυμεί είναι τα αρεστά ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός βλέποντας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αυτού ο οποίος έχει ακολουθήσει αυτή την πορεία να υπάρχουν τα αρεστά ενώπιον του βεβαίω και είναι πρόθυμος να εκτελέσει και να δώσει όλα τα ζητήματα της καρδίας του. Και λέει στο πέντε δάφιο, ανάθες εις τον Κύριο την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν και αυτός θέλει ενεργήσει και θέλει εξάξει ως φως την δικαιοσύνη σου και την κρίση σου ως μεσημβρία. Και πολλές φορές όταν συμβαίνει να αδικούμαστε από ανθρώπους, να υπάρχει μια παρεξήγηση, να υπάρχει μια διεκδίκηση, πολλές φορές λέμε ότι θέλω να λάμψει η αλήθεια. Θα αγωνιστώ, θα πάω να του πω, θα κάνω έτσι, αλλιώς θα βάλω τον έναν, τον άλλον, για να λάμψει η αλήθεια. Και τελικά μπορεί να γίνει μεγαλύτερη φαγωμάρα και αντιζηλία. Αν όμω ε, επιλέξει να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή ω πρόβατο, τότε ο Θεό ο ίδιο θα έρθει να σε υπερασπιστεί και τότε η αλήθεια πραγματικά θα λάμψει, όχι με τον τρόπο τον οποίο τον νόμιζε εσύ και εγώ, αλλά θα λάμψει, λέει, σαν φω και σαν μεσημέρι. Δηλαδή, μεσημέρι εννοώντα τη στιγμή που είναι πιο δυνατό ο ήλιο, τόσο πολύ θα λάμψει η αλήθεια σου και η δικαιοσύνη σου, εάν αναθέσεις τον Κύριο την οδόν σου και ελπίζεις επ' αυτόν. Και συνεχίζει στο εφτά εδάφιο και λέει «Αναπάβου επί των Κύριων και πρόσμενε αυτόν». Δηλαδή, υπάρχει η δυνατότητα όταν είσαι ταραγμένος γιατί κάποιο έχει έρθει εναντίον σου, κάποιο σε αδικεί, κάποια κατάσταση σε θλίβει, υπάρχει η δυνατότητα κοντά στον Κύριο να λάβεις ανάπαυση εν μέσω θλίψεων με τα χαράς, λέει ο Απόστολο Παύλο, εν μέσω θλίψεων, με τα χαρά πνεύματο Αγίου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα για του ανθρώπου οι οποίοι θα θέσουν την ελπίδα του στο Θεό. Και ενώ υπάρχει σε εξέλιξη μια τέτοια δυσάρεστη κατάσταση, εδώ ο λόγο του Θεού μα δείχνει ότι υπάρχουν δύο επιλογέ. Η μία επιλογή είναι και εσύ να αγανακτήσει και να διεκδικήσει και να πολεμήσει με τα δικά σου ανθρώπινα μέσα, και η άλλη επιλογή είναι να προσμείνει τον κύριο, να περιμένεις αυτός να επέμβει χωρίς να γανακτήσει. Αυτό ακριβώς λέει στο 7 εδάφιο, λέει πρόσμενε αυτόν και μη αγανάκτη δια των ευωδούμενων εντιοδό αυτού, δια άνθρωπον πράτοντα παρανομίας, παύσον από θυμού και άφε στην οργήν, μη αγανάκτη, γιατί, γιατί η αγανάκτηση οδηγεί τον άνθρωπο να πράττει πονηρά. Να γιατί ο λόγος του Θεού τόσο πολύ, διότι λέει μη δόλος αγανάκτη ώστε να πράττεις πονηρά. Η αγανάκτηση, αυτή η κατάσταση που κάτι βράζει μέσα μου και το σκέφτομαι, το σκέφτομαι και συνεχίζει να φουσκώνει και ψάχνω να βρω έναν τρόπο μόνος μου να ενεργήσω, κάτι να κάνω, κάπως να το αντιμετωπίσω, αυτό θα με οδηγήσει αναπόφευκτα, λίγο ή πολύ να ξεφύγω από το θέλημα του Θεού και να πράξω πονηρά. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει, διότι οι πονηρευόμενοι θέλουν συνεξολοθρευτεί. Και ο Θεός δεν θέλει τα παιδιά Του να μπουν στην ίδια μοίρα με τους πονηρευόμενους οι οποίοι οδεύουν προς την απώλεια, αλλά να πάνε από την άλλη μεριά, από αυτούς οι οποίοι είναι προσμένονται στον Κύριον, διότι αυτοί θέλουν συγκληρονομήσει την γη. Και όταν λέει προσμένονται στον Κύριο, ναι βεβαίως εννοεί και αυτούς οι οποίοι περιμένουν την έλευσή του, την αρπαγή της Εκκλησίας, τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά βεβαίως εδώ εννοεί και αυτούς οι οποίοι προσμένουν την επέμβαση του Κυρίου στην υπόθεσή τους. Αυτοί οι οποίοι αφήνουν την αγανάκτηση κατά μέρο για να μην του οδηγήσει στο να πράξουν πονηρά, διότι αν και αυτοί κατασταθούν πονηρευόμενοι, μπαίνουν στην ίδια μοίρα με αυτού που οδεύουν προ την απώλεια, αλλά πάβοντα από την αγανάκτηση και μπαίνοντα στην ησυχία τη ανάπαυση του Θεού και στην προσμονή τη δική του επέμβαση, αυτοί τελικά θα κληρονομήσουν την γη. Δηλαδή, σε αυτού θα γίνει η έκβαση. Και ίσω όχι με τον τρόπο τον οποίο αυτοί φαντάζονται ότι θα γίνει η έκβαση, αλλά ο τρόπο με τον οποίο τελικά θα γίνει η έκβαση, όποιο και αν είναι αυτό, θα είναι ο καλύτερο και η έκβαση θα είναι η καλύτερη για την ψυχή του. Και λέει στο 10 εδάφιο, διότι έτει μικρόν και ο ασεβή δεν θέλει υπάρχει, και θέλει ζητήσει τον τόπον αυτού και δεν θέλει ευρεθεί. Άρα λοιπόν για άλλη μια φορά μα υπενθυμίζει ότι ο ασεβή και ο πονηρό είναι κάτι το προσωρινό. Δεν πρέπει να ομοιάσουμε με αυτού όταν το παιδί του Θεού αρχίζει να ομοιάζει με τους πονηρούς, με τους ασεβείς, με αυτούς οι οποίοι ζουν και διεκδικούν κατά τον τρόπο των ανθρώπων, τότε αρχίζει να χάνει την αιωνιότητά του. Αρχίζει να γίνεται φθαρτός, προσωρινός, επίγειος. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος επιλέγει το σταυρικό φρόνημα και την οδό την οποία περπάτησε ο Χριστός, όπως ο Χριστός περνάει και ως άνθρωπος την αιωνιότητα, έτσι και ο άνθρωπος γίνεται άφθαρτος και αιώνιος. Γιατί λέει στο 11 εδάφιο, η πραή όμω θέλουσι κληρονομήσει την γη και θέλουσι κατατριφά εν πολύ ειρήνη. Και είναι γεγονό ότι όταν μια κατάσταση μα καταπιέζει, μια αδικία υπάρχει και είναι πάνω από το κεφάλι μα, αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι η ειρήνη. Και νομίζουμε ότι διεκδικώντα, πολεμώντα, επεμβαίνοντα με τι δικέ μα δυνάμει, θα τα καταφέρουμε, θα ξεδιαλύνουμε την υπόθεση και θα ησυχάσουμε. Βλέπουμε όμω ότι αν το κάνουμε αυτό, μπλέκουμε χειρότερα και ακόμα περισσότερη ταραχή αν όμω αφήσουμε την αγανάκτηση κατά μέρο, επιλέξουμε να αναπαθούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και τότε έρθει ο Θεό και μα γεμίσει με πραότητα, έρχεται αυτή η μεγάλη επαγγελία που λέει ότι οι πραεί θα κληρονομήσουν την γη, δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών, αυτοί οι οποίοι θα λάβουν την έκβασή του, τη υπόθεσή του και θέλουν σι κατατριφά εν πολύ ειρήνη. Να λοιπόν πώ κερδίζεται η ειρήνη. Όταν κάποιο σε πολεμάει, και με πολεμάει, ξεγελιέμαι εάν πιστεύω ότι με πόλεμο θα κερδίσω την ειρήνη. Αλλά όταν κάποιο με πολεμάει, ειρηνεύοντα εγώ κοντά στο Θεό, εμπιστευόμενο την υπόθεσή μου στο Χριστό και ζώντα ω πρόβατο, τότε ο Θεός είναι αυτό ο οποίο θα κάνει την εκβασή μου και θα με γεμίσει με πολλή ειρήνη. Και τον ευχαριστούμε γιατί αυτά τα μυστικά της πνευματικής ζωής, τα οποία μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, είναι θησαυρή ανεκτήμητη αγαπητά αδέλφια. Αυτά τα οποία οι άνθρωποι στον κόσμο δεν τα έχουν και τα ψάχνουν και προσπαθούν απεγνωσμένα να τα βρουν και καταφεύγουν σε ηρεμιστικά και ψυχοφάρμακα για να έχουν ειρήνη, για να μπορέσουν να ησυχάσουν. Αυτά ο λόγο του Θεού έρχεται να μα πει ότι όταν εμπιστευτεί τον κύριο, εγώ στα χαρίζω δωρεάν. Για να απολαμβάνει, παιδί μου, την παρουσία μου την ειρήνη και από τώρα ήδη να γεύεσαι την αιωνιότητα. Ο Κύριος να μας ευλογεί και να μας αξιώσει να περιπατήσουμε αυτή την οδόν. Αμήν.